και έχει να κάνει πώς θα βγούμε από την αδράνεια, πώς θα βγούμε από το τέρμα, πώς θα ξεφύγουμε από την στασιμότητα στην οποία έχει περιέλθει ο τόπος τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτή είναι η αγωνία των συμπολιτών μας. Είναι δημιουργικές προτάσεις. Δεν θέλουν να μετατραπεί ο πολιτικός στίβος σε αρένα. Διεκδικεί παγκόσμια πρωτοτυπία η πρόταση του απερχόμενου δημάρχου. Exit debate. Δηλαδή, να το επεκτείνω κι εγώ, μιλώντας προηγουμένως σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό της Λόγου, είπα το εξής, εκεί πέρα έχετε, ας πούμε, 48 κοινότητες. Φανταστείτε τώρα σε μια κατεπίφαση δημοκρατική πρωτοβουλία και έκφραση ενός υποψηφίου στη Ρόδο, να πει ότι θα πρέπει να πάμε όσες παρατάξεις είμαστε, να μπούμε στο λεωφορείο και να πάμε σε 48 δημοτικές κοινότητες να αρχίσουμε να μετράμε το ανάστημά μας μπροστά στους πολίτες. Δεν θα έλεγα ότι είναι γελιότητες, είναι ασόβαρες προτάσεις. Θέλω να σας θυμίσω το εξής. Όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες τώρα, σε κάθε προεκλογική περίοδο, αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που θα σας περιγράψω στη συνέχεια. Τα κόμματα ή και οι δημοτικές παρατάξεις σε αυτοδιοικητικές εκλογές αποφασίζουν να βρεθούν κοντά και να συζητήσουν με εκπροσώπους τους για το πώς θα γίνει ο δημόσιος διάλογος. Με ίσους όρους στην συμμετοχή. Δεν έρχεται κανένας εκ των προτέρων να επιβάλλει τους δικούς του όρους, όπως συμβαίνει σήμερα. Επέβαλαν χώρους, επέβαλαν ημερομηνίες, επέβαλαν συντονιστές, αστειότητες. Εάν πράγματι και δεν ήταν προσχηματικός ο χαρακτήρας αυτής της επιστολής, θα έπρεπε να πούν «Ελάτε να συζητήσουμε, να δούμε ποιον χαρακτήρα θα έχει ο δημόσιος διάλογος». Εμείς δεν τον αρνούμαστε γιατί κάθε μέρα είμαστε στην κοινωνία. Εκείνη που ήταν, σε ταξίδια, στην αδράνεια, στις κλειστές πόρτες του Δημαρχιακού Μεγάρου, που ήταν 5 χρόνια. Το ερώτημα είναι, θα υπάρξει αντιπρόταση, κύριε Νικηταρά. Δηλαδή, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κυρίτσης, έκανε μια συγκεκριμένη πρόταση. Με τους έξι χώρους και με τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Εσείς θα κάνετε κάποια αντιπρόταση, γιατί φάνηκε ότι με το δελτίο τύπου κάνατε μια στήρα άρνηση. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα σας πω. Καθόλου στήρα δεν ήταν η τοποθέτησή μας, κύριε Κυρίτση. Εμείς τι είπαμε. Εγώ έφερα κάποια παραδείγματα. Το 2014, ως δήμαρχος στην περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2014, είχα την ευκαιρία να δω και τις ευαισθησίες συμμετοχής σε έναν δημόσιο διάλογο, κρίσιμο διάλογο τότε για τα συμφέροντα του τόπου, του νεοεκλεγέντος τότε δήμαρχου ΚΟ για την πενταετία 2014-2019. Όσες φορές εκλήθη να συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες και σε αυτόν τον διάλογο, δεν προσήλθε. Κραυγαλαίο παράδειγμα. Τα πεπραγμένα μας. Η παράδοση των πεπραγμένων μιας απερχόμενης δημοτικής αρχής. Δεν έπρεπε να παρίστανται ο νεοεκλεγής δήμαρχος για να παραλάβει. Απαξίωση. Άρα λοιπόν, δεν είναι ούτε στην φιλοσοφία του, ούτε και στην δική του κοσμοθεωρία ο διάλογος και η συμμετοχή σε τέτοιες διαδικασίες. Σήμερα, βλέποντας το πολιτικό του τέλος να έρχεται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από ό,τι φαινόταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, έχει κάνει την ανάγκη φιλότιμο και καλεί σε δημόσιο διάλογο. Αυτόν τον δημόσιο διάλογο, τον οποίο το είχε βάλει στο περιθώριο τα 5 προηγούμενα χρόνια. Εμείς λοιπόν σε αυτή την παγίδα δεν πρόκειται να πέσουμε. Εμείς συνεχίζουμε να συζητάμε, αλλά να συζητάμε με την κοινωνία. Με ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον διάλογο, που 5 χρόνια συμπεριφέρθηκαν με αυταρχισμό απέναντι στους δημότες, με εκδικητικότητα, δεν πρόκειται ποτέ να είμαστε συμμέτοχοι στους ιδιωτελείς τους στόχους και σκοπούς. Κύριε Νικηταρά, μιλήσατε για τη δημιουργία Συμβουλίου Τουριστικής Πολιτικής. Αυτός που θα κάνει την ασκήσει διοίκηση, είπατε θα είναι κάποιος μάνατζερ, κάποιος γνώστης του αντικειμένου.
σχήμα. Ένα σχήμα. Σχήμα ειδικό. Ωραία. Σχήμα ειδικό. Τα άτομα αυτά θα είναι από την ΚΟ, θα είναι εξωτερικοί συνεργάτες. Ποια θα είναι τα κριτήρια που θα επιλεχθούν? Προφανώς και τα άτομα αυτά, κύριε Βιολάκη, πρέπει να είναι από την ΚΟ. Προφανώς και έχουμε την ευχέρεια των επιλογών. Έχουμε ένα πλούτο νέων στελεχών και έχουμε και έναν πλούτο ανθρώπων νέων που ασχολούνται με τον τουρισμό και τον αντιλαμβάνονται στην σωστή, στην σύγχρονη διάστασή του. Και όλους αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε στο περιθώριο. Και κάποτε πρέπει να τους βγάλουμε στην επιφάνεια. Κάποτε πρέπει να τους εμπιστευτούμε, κάποτε πρέπει να τους παραδώσουμε τα ενία, κάποτε πρέπει να δούμε ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, αλλά με γνώση άνθρωποι που θα σας. Αυτό θα κάνουμε. Ουέ και αλίμονο εάν επαναληφθεί το φαινόμενο της τελευταίας πενταετίας. Για ποια τουριστική πολιτική μιλάμε και ποιοι ήταν οι εκφραστές αυτής της τουριστικής πολιτικής. Να σας φέρω παραδείγματα. Νομίζω είναι νοπά στον καθένα και η κοινωνία τα έχει αποτυπώσει πλήρως και γι' αυτό ακριβώς κάθε μέρα και διωγγώνεται το αίτημα, το ποτάμι της αλλαγής. Είναι σαφές ότι ο κόσμος δεν θέλει να παραμείνει με το υπάρχον καθεστώς προσδεδεμένος. Δεν υπήρχε τουριστική πολιτική, δεν υπήρχαν άνθρωποι να την εκφράσουν, τις μισές ημέρες του χρόνου ήταν εκτός πω οι υπεύθυνοι που έπρεπε να ασκήσουν τουριστική πολιτική και τις άλλες μισές ημέρες του χρόνου ήταν εκτός πω ο Δήμαρχος πω, που θα έπρεπε να είναι για συγκεκριμένους λόγους εκτός πω. Λίγο το σχόλιο σα για μια δημοσκόπηση που έγινε το τελευταίο διάστημα στο νησί μας. Αν έγινε από την ισχυρή εικόνα του ίδιου της παράταξής σας και αν έχετε στα πλάνα να κάνετε ανάλογες ενέργειες καταγραφής του κοινού, των εντυπώσεων και του τι θέλει το κοινό για διάφορα θέματα της καθημερινότητας. Κυρία Λαβικού, θα ανασύρω στη μνήμη σας την προεκλογική περίοδο του 2010, όταν είχαν εμπλακεί εταιρείες δημοσκοπήσεων στα τοπικά δημοτικά δρόμενα τότε και όταν ήταν το φως της δημοσιότητας δημοσκοπήσεις που έδιναν σε κάποιους ένα προβάδισμα 25 μονάδων και όταν άνοιξαν οι κάλπες, μια άλλη παράταξη ήταν νικήτρια με 10 μονάδες μπροστά. Εάν αυτό συνέβαινε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, κάποιοι έπρεπε να ασκήσουν τα πτυχία τους και κάποιοι άλλοι έπρεπε να μπουν φυλακή, γιατί προφανώς κάτι έγινε τότε. Λοιπόν, εμάς το δικό μας αισθητήριο και το δικό μας βαρόμετρο είναι η καθημερινή μας επαφή με την κοινωνία. Εκεί μετράμε τις δυνάμεις μας. Έχει φανεί πάρα πολλές φορές, ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν, και όχι μόνο στην χώρα μας, ότι τελικά οι δημοσκοπήσεις, αν και είναι ένα επιστημονικό εργαλείο, πάρα πολλές φορές έχουν πέσει έξω. Άρα λοιπόν, ίσως μάθουμε κάποια στιγμή ποιος είναι αυτός που παρήγγειλε και τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, γιατί πράγματι πάρα πολλοί άνθρωποι μου είπαν ότι εκλήθησαν από συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκόπησεων. Άλλοι είχαν την ροπή να χρησιμοποιούν και να καθοδηγούν εταιρείες δημοσκοπήσεων. Καμία σχέση με εμένα προσωπικά. Αναζητήστε τους αυτούς αλλού. Θα σας ρωτήσω, γιατί κατά την ενισχύση σας κάνατε μια αναφορά στην... μια τουριστική αναφορά εκτενή, θα έλεγα, στην πολιτική σας όσον αφορά τον τουρισμό και όχι άνοιγα μια σκύλη μονοκαλλιέργεια του νησιού μας. Αλλά θα ήθελα να μου απαντήσετε σε κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία θα τεθούν επιτάπητος, αν τυχόν αναλάβετε το Δήμο. Θέλω να ξεκινήσω με το ποιες θα είναι οι πρώτες σημαντικές αλλαγές που θα κάνετε εάν αναλάβετε τη διοίκηση του Δήμου. Και αν ρωτήσετε για το ΔΙΡΑΣ, προτίθεστε να προβείτε σε περιστροφή των εργαζομένων στο μέσο όπως ήταν παλαιότερα, και αν έχετε στο μυαλό σας κάποιο διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας από εδώ και πέρα για το συγκεκριμένο δημοτικό μέσο. Ευχαριστώ. Τα δείξατε όλα τα ζητήματα, καλά κάνατε. Θέλω να σας πω το εξής. Αυτό που όλοι μας, όλα τα μέλη της παράταξης αντιλαμβανόμαστε στην επαφή μας με την κοινωνία καθημερινά,
είναι ότι η ΚΟΣ πάσχει στην καθημερινότητά της. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε να προτάξουμε για την επόμενη μέρα είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι τραγική η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το νησί. Όταν εμείς μιλάμε για στασιμότητα και αδράνεια, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μας και εσείς όλοι έχετε συγκεκριμένες εικόνες στο μυαλό σας. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε και σε τι να πρωτοαναφερθούμε. Άρα λοιπόν προτεραιότητα έχει η καθημερινότητα του Δημότη, η εξυπηρέτησή του. Τα μεγάλα έπονται. Για αυτά πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός. Μια ιεράρχηση, μια αξιολόγηση και εν τέλει μια υλοποίηση. Όλα αυτά θέλουν τον χρόνο. Αυτό όμως που δεν θέλει χρόνο αλλά θέλει τρόπο, όπως συνεχίζουμε να λέμε, είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα. Και όπως φαίνεται, αυτή η Δημοτική Αρχή από νωρίς παρέδωσε τα όπλα. Δεν αντιστάθηκε. Γι' αυτό ακριβώς το νησί έχει περιέλθει σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό εμείς, με αίσθημα ευθύνης, θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Σε ό,τι αφορά τον Δειράς. Καταρχήν θέλω να πω ότι θα αναζητηθούν και θα καταλογιστούν ευθύνες σε όλους αυτούς που ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν έχουν υλοποιήσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων και κρατούν ανθρώπους και ανθρώπους με προβλήματα υγείας. Προσέξτε να δείτε πόσο απάνθρωποι είναι η πολιτική με ΙΤΑ και πολύ δε περισσότερο και η πολιτική με όμορφη τον ΙΟΤΑ μερικές φορές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας εργαζόμενοι και παραμένουν απλήρωτοι παρά τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Να είσαστε απόλυτα σίγουρος ότι θα αναζητηθούν και θα καταλογιστούν ευθύνες σε όποιον συνετέρεσε σε αυτό. Γεια σου, Καρύπη. Πολύ δε περισσότερο θα ζητηθεί να καταβάλουν μέχρι και το τελευταίο ευρώ οτιδήποτε επιβαρύνθηκε ο ΚΟΟΣ Δημότης. Και τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Ακριβώς γιατί δεν εισάγουσαν τις αποφάσεις των δικαστηρίων και γιατί δεν κατέβαλαν τα δεδουλεμένα. Σε ό,τι αφορά την λειτουργία του Δειράς, θέλω να σας πω ότι οι εξελίξεις και η τεχνολογία τρέχουν με απίστευτους ρυθμούς. Ο Δειράς το 1990, όταν πρωτοδημιουργήθηκε, κάλυπτε κάποιες ανάγκες. Προφανώς ο Δειράς του 2020 ή του 2023 καμία σχέση δεν μπορεί να έχει με την τότε επιχείρηση. Είτε σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, είτε σε ό,τι αφορά τους στόχους που θέτει κάθε φορά αυτό το μέσο.